Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Για άλλη μια φορά είμαστε εδώ στο κανάλι του YouTube της ιστοσελίδας μας Άμυνας και Γεωστρατηγική. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη ενός μεγάλου Αγίου, του Αγίου Νεκταρίου, του Ενεγίνη, του Πενταπόλεως του Θαυματουργού. Και δεν ήταν δυνατόν να μην κάνουμε ένα αφιέρωμα στο μεγάλο αυτό Άγιο. Και θεωρούμε ότι ένας από τους καταλληλότερους ανθρώπους γι' αυτό είναι ο θεολόγος Φέδων Χριστοδουλάκης. Φέδωνα, καλώς ήρθες. Θοδωρή μου, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Είναι μια μεγάλη μέρα σήμερα. Χρόνια πολλά εύχομαι. Όπως και χθες ήταν μεγάλη μέρα των Αγίων Αρχαγγέλων. Βεβαίως. Και στις 6 του Νοεμβρίου, εδώ εμείς κάτω στην Κύπρο, εορτάζουμε έναν Κύπριο Άγιο, τον Άγιο Δημητριανό, ο οποίος είναι ο προστάτης του τελευταίου μου γιου. Οπότε είναι ένα τριήμερο, ξέρεις, έτσι, εορταστικό. Ακριβώς. Ναι. Βέβαια, να σου πω έτσι πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα, ότι για μας, για την οικογένεια, τη δική μου, ο Άγιος Νεκτάριος είναι ο προστάτης μας. Το έχουμε συζητήσει κατηδίαν αυτό. Ναι. Το νιώθουμε κοντά μας. Έτσι. Ο Άγιος Νεκτάριος είναι ο προστάτης πάρα πολλών Ελλήνων, πλήθος Ελλήνων, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Γενικότερα, θα έλεγε κανείς ότι είναι ο προστάτης του ελληνισμού, του ορθόδοξου ελληνισμού. Μιας που ο Άγιος Νεκτάριος, έτσι προκατακτικά να πούμε, ότι ήταν ο άνθρωπος που θεολόγησε για τον ρόλο του, το θεολογικό ρόλο, θα έλεγε κανείς, του νέου ελληνισμού ως ορθόδοξη οικουμενικότητα στον κόσμο. Έτσι. Δηλαδή, μπήκε στην διαδικασία να μιλήσει για το ελληνικό έθνος και για το ρόλο του στη Θεία Παρονία, κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο εύκολο θεολογικά να διατυπωθεί. Ναι. Έτσι, θα πάρουμε από την αρχή όμως τα πράγματα. Πες μου. Κοίταξε, ποιος ήταν ο Άγιος Νεκτάριος, λέει, να πούμε έτσι λίγα, έτσι εντάχει λίγα... Εντάξει, τα βιογραφικά του είναι γνωστά. Τα βιογραφικά έτσι, του, να μην πούμε, ναι. Να μην αναπτύξουμε τα βιογραφία του, να πούμε ότι ήταν ένας άνθρωπος βρέθηκε κουρέα στο Δευτικό Θρόνο της Αλεξανδρίας, καταγόμενος από τη Συνεδρία της Μικράς Ασίας. Ουσιαστικά ήταν ένα πρόσωπο το οποίο έζησε πατερικά και νυχτικά εν προσευχή από πάρα πολύ νωρίς. Έχουμε καταπληκτικές αφηγήσεις, ιδιαίτερα, έτσι, θα έλεγε κανείς, συγκινητικές. Όταν δούλευε σε ένα μπακάλικο, λέει ο Άγιος Νεκτάριος στην Κωνσταντινούπολη τότε, έγραφε πατερικές ρίσεις, δηλαδή τα των ματέων, και τα σε χαρτιά λαδόκολλας και τα έβαινε στους πελάτες. Έτσι, ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια αυτό. Ήταν ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε και έζησε αναπνέοντας την Ορθόδοξη Διδαρχή και το Ορθόδοξο Βίωμα. Στη συνέχεια, βέβαια, ακολουθώντας την ιερατική του πορεία και την πρόνοια του Θεού, βρέθηκε στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, όπου πλέον ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο πίμνιο της Αλεξανδρίας και ήταν πάρα πολύ κοντά στον εκλεγή Πατριάρχης. Αυτό, βέβαια, όπως σε όλες τις περιπτώσεις στην εκκλησιαστική μας ιστορία, συχνά συμβαίνει, προκάλεσε το μίσος και το φθόνο διάφορων υψηλά ιστάμενων προσώπων της εποχής, με αποτέλεσμα ο Άγιος Νεκτάριος να γνωρίσει ένα μαρτύριο στην κυριολεξία, μια ζωή μαρτυρική. Γι' αυτό και ονομάστηκε και ο Άγιος της Υπομονής. Δηλαδή, τα διώχθηκε απεινός από το εκκλησιαστικό κατεστημένο, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να το τονίσουμε. Και σε Αλεξάνδρεια και σε Ελλάδα. Έφτασε πλέον εδώ στην Ελλάδα ως ιεροκήρυκας, βιώνοντας τα δίωξη, να πω τα διώξη του, αργότερα βέβαια τα αξιοδότησή του, στα 62 του έτη. Το μεγαλειώδες έργο του, εκτός από ποιμαντικό, πολύ σπουδαίο, εκτός από έργο παιδείας στην Ριζάριο, ήταν κυρίως, θα έλεγε κανείς, ένα πελώριο στην κυριολεξία συγγραφικό έργο που έχει ο Άγιος Νεκτάριος και το οποίο δεν έχει εκτιμηθεί δε όντως στις μέρες μας. Έτσι, δηλαδή, η θεολογική παραγωγή δεν έχει μπει στη διαδικασία να εκτιμήσει το βάθος και την αξία του τεράστιου έργου του Άγιου Νεκτάριου. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπούμε στη διαδικασία των επανεκδόσεων και να πούμε τα άπαντα του Αγίου Νεκταρίου, γιατί είναι πολύ σπουδαία. Έτσι. Φτάνουμε λοιπόν στη συνταξιοδότησή του, όπου πλέον έχει
ιδρύσει το περίφημο μοναστήρι του στην Αίγινα, που έχει μαζέψει κοπέλες, ουσιαστικά κορίτσια τα οποία από εφανές, από εγκατελειμμένες, από πλάσματα τα οποία μπορεί να είχαν βρεθεί στην αμαρτία. Τέλος πάντων, γίνεται ποιμένας για το μοναστήρι της Αιγίνης και εκεί διώκεται και εκεί μπαίνει στη διαδικασία να του εξαπολύσουν πλήθος συκοφαντίες. Ο Άγιος όμως απτόητος συνεχίζει την ποιμαντική του διακονία και δημιουργεί μια πραγματικά πνευματική κυψέλη και μια πνευματική αιστεία στην Αίγινα που υπάρχει μέχρι και σήμερα. Έτσι, το έργο του Αγίου είναι μεγαλειώδες σε όλο τον ελληνισμό, αυτό που είπα στην αρχή, και στον ελλαδικό ελληνισμό και στον κυπριακό ελληνισμό και στον ελληνισμό όπου γης. Είναι γνωστός, είναι πρόσωπο το οποίο είναι ιδιαιτέρως αγαπητό. Πολλοί συμπατριώτες μας το θεωρούν προστάτη τους. Είναι ένας σύγχρονος Άγιος, έτσι μπαίνει πλέον, αρχίζει ουσιαστικά πορεία των Αγίων του 20ου αιώνα. Θα έλεγε κανείς οι αγιώτες Άγιοι, Άγιος Προφήτης, Άγιος Παΐσιος, Άγιος Ιάκωβος Ανίκης κτλ. Αλλά ο Άγιος Νεκτάριος κάνει την έναρξη των μεγάλων Αγίων του 20ου αιώνα. Θα έλεγε κανείς ότι είναι μια πατερική μορφή η οποία απαντάει στα σύγχρονα ερωτήματα του ελληνισμού του 20ου αιώνα. Και αυτό είναι το πολύ σπουδαίο. Το πολύ σπουδαίο είναι ότι η θεολογία του Αγίου δεν είναι μια εγκεφαλική θεολογία, είναι μια νηπτική, όπως ονομάζουμε εμείς θεολόγοι θεολογία. Που τι σημαίνει αυτό? Είναι προϊόν και καρπός του Αγίου Πνεύματος, είναι μια βιωματική κατάσταση και ο Άγιος μιλάει τη γλώσσα της εποχής του και δίνει απαντήσεις για τον ελληνισμό και τη μοίρα του στην εποχή του. Σκεφτείτε ότι βρά λίγο πριν, λίγο μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, οπότε όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία στην ιστορική πορεία και στη σκέψη του Αγίου. Έτσι. Και βέβαια η Εκκλησία κάποια στιγμή, ως όφιλε, μπαίνει στη διαδικασία της αναγνώρισης της αγιότητας στη δεκαετία του 60-62 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αναγνωρίζει την αγιότητα και πρόσφατα το Πατριαρχείο, πρόσφατα, στη δεκαετία του 90, το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας έκανε μια επίσης συγκινητική έτσι, δήλωση συγγνώμης, έστω και ετεροχρονισμένη, αναφορικά με τις διώξεις που δέχτηκε ο Άγιος. Σωστό. Αυτό είναι... Συνοπτικά το βιογραφικό έτσι του Αγίου Νεκταρίου. Εντάξει, μπορούμε να μιλάμε γι' αυτό παραπάνω από μια κομπή. Εγώ θέλω να σταθώ περισσότερο στην τεράστια προσφορά του και στο γεγονός ότι αυτό το μήνυμα που περνάει ο Άγιος Νεκτάριος, και πρέπει να το πούμε για να ακουστεί, είναι ότι η ζωή του χριστιανού δεν είναι βόλευση. Η ζωή του χριστιανού δεν είναι σε καμία περίπτωση μια κατάσταση. Δεν γίνεται κανείς χριστιανός για να περάσει καλά. Και αυτό ο Άγιος Νεκτάριος ακολουθώντας. Στοιχούμενο στα βήματα των Αγίων, ακολουθώντας την πορεία των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι όλοι διώχθηκαν κατά το πρότυπο του Θεανθρώπου, και ο ίδιος γνώρισε τη δίωξη και το μαρτύριο και θα έλεγε κανείς το αγάπησε το μαρτύριο του. Αγάπησε το σταυρό του, ο Άγιος Νεκτάριος. Αυτό έτσι συνοπτικά. Αυτό ακριβώς, Φέδωνα. Συνήθως βέβαια τον Άγιο Νεκτάριο, ξέρεις, εμένα μου αρέσει να οριοθετώ έτσι, να μιλώ, πώς να το πω, με ημερομηνίες. Δηλαδή, ναι. Πρέπει να ξέρουμε ότι γεννήθηκε το 1846 στη συνεδρία της κατεχόμενης Ανατολικής Θράκης και κοιμήθηκε το 1920. Δηλαδή, πέρασε όλη αυτή την ταραχώδη περίοδο του ελληνισμού, του ελλαδικού και του μικρασιατικού ελληνισμού. Και έπαιξε ρόλο και στα εθνικά ο Άγιος Νεκτάριος, θέλω να πω. Αυτό είναι το πολύ σπουδαίο, αδερφέ Θεόδωρε, αυτό είναι το πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό και το τόνισα, είναι ότι οι θεολογικές απαντήσεις που δίνει και ο Άγιος, και ξέρεις, οι Άγιοι, η θεολογία των Αγίων δεν είναι ιδεολογία. Δεν κάνει ιδεολογία ο Άγιος Νεκτάριος. Δίνει θεολογικές απαντήσεις στα ερωτήματα του ελληνισμού. Ο ελληνισμός είχε μια αναζήτηση να βρει ήδη από την εποχή του Ιωναδράγουμη και πιο πριν προσπαθούσε τέλος πάντων και ακόμα προσπαθεί να προσανατολίσει το ρόλο του και την ταυτότητά του, κυρίως την αποστολή του, το ρόλο του και την αποστολή του στην Οικουμένη. Ο Άγιος Νεκτάριος, παίρνοντας αφορμή την Ορθόδοξη παράδοση, απαντάει ουσιαστικά γεωπνευματικά, δίνει μια πατερική απάντηση και λέει ξεκάθαρα ότι ο οικουμενικός ρόλος του ελληνισμού είναι ο ρόλος του φωτιστή. Αυτό το ξεκαθαρίζει και το λέει. Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς και δηλαδή αυτό θέλω να το τονίσουμε. Μπράβο, έτσι, μπράβο. Αυτό που οι Άγιοι μας, αργότερα οι ασκητές Άγιοι μας, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Προφήτης, το αναφέρουν με τις προφητείες, με διάφορα τέλος πάντων νηπτικά παραδείγματα. Ο Άγιος το λέει πιο εμπεριστατωμένα και ίσως αρκετά πιο λόγια, βέβαια, γιατί ήταν
κάτοχος της ιδιαίτερης παιδείας και το εκφράζει και το τονίζει και μάλιστα ευρυθώς. Αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι αυτό που είπα και στην αρχή είναι ότι το έργο του είναι πολυσχηδές. Είναι τεράστιο το έργο του Αγίου Νεκτάριου. Έχει γράψει και πάρα πολλά πράγματα. Έχει γράψει ιστορικά πάρα πολύ σπουδαία πράγματα. Έχει γράψει τις σχέσεις της Ανατολικής, της Ορθοδοξίας με τον Καθολικισμό, με τον Παπισμό. Έχει ήδη χαρτογραφήσει, θα λέγε κανείς, τις αντιοικουμενιστικές. Πολύ μάλιστα προφητικά θα λέγε κανείς, τις αντιοικουμενιστικές πνευματικές αντιδράσεις της Ανατολής απέναντι στην διεφθαρμένη και παραχαραγμένη δυτική χριστιανοσύνη. Έτσι, mm-hmm. Αυτό το έχει κάνει ο Άγιος σε μια εποχή που αυτά δεν ακούγονταν. Σε μια εποχή που, σκεφτείτε ότι λίγο πιο μετά από την κοίμηση του Αγίου, εμφανίστηκε ο πολύς Μελέτης Μεταξάκης, έτσι, ο οποίος τέλος πάντων ένα πρόσωπο το οποίο λειτουργήσε σκοτεινά στην ιστορία της εκκλησιαστική και την πολιτική. Ως δάκτυλος του Ελευθερίου Βενιζέλου, γύρισε όλα τα πατριαρχία και την Εκκλησία της Ελλάδος, προκάλεσε το σύσμα των Βαλιμεροδοτητών και πήρε την Εκκλησία, πήρε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το οδήγησε στη Βαβυλώνια Αιχμαλωσία, την οποία βιώνουμε μέχρι και σήμερα, στη Βαβυλώνια Αιχμαλωσία της Δύσης. Άρα ο Άγιος Νεκτάριος, στα γραπτά του Αγίου Νεκταρίου, βλέπουμε προφητικά το τι τις πνευματικές αντιστάσεις, όχι του ελληνισμού, της Ρωμιοσύνης θα λέγαμε. Της Ρωμιοσύνης. Του ελληνοφόβοξου τρόπου, πιο σωστά. Ακριβώς. Και σε μια εποχή την οποία μεσουρανούσε και ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Αυτή είναι παράλληλη. Σωστά. Γιατί αυτό είναι πολύ σπουδαίο για να καταλάβουμε ότι πλέον περνάμε στον 20ο αιώνα, περνάμε περίπου στην έναρξη της νεωτερικότητας. Και είναι πολύ σπουδαίο ότι εν μέσω ανομιών και εν μέσω ενός αιώνα απατεώνα, τέλος πάντων, που παρουσίασε όλα αυτά τα ηλιστικά ιδεολογήματα και ξέρω εγώ, τα απότοκα του διαφωτισμού, βρέθηκαν φωστήρες, ο Θεός δεν άφησε απαράκλητο τον λαό του και βρέθηκαν προφητικές μορφές, πατερικές μορφές, όπως ήταν ο Άγιος των Γραμμάτων, που πολύ ωραία ανέφερε στο ο Παπαδιαμάντης, όπως ήταν ο Άγιος Νεκτάριος, όπως ήταν αργότερα ο Φώτης ο Κόντογλου, δηλαδή πρόσωπα τα οποία στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, θα έλεγε κανείς, έδωσαν το πατερικό στίγμα, τη χρυσή γραμμή που μας ενώνει με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, με τον 14ο αιώνα, με τους Δυτικούς Πατέρες, με τους Πατέρες του Χρυσού 4ου αιώνα, δηλαδή με όλη αυτή την προφητική πατερική γραμμή, όπως θα έλεγε ο μακαριστός Πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, την προφητική πατερική γραμμή της Εκκλησίας, που φτάνει μέχρι και σήμερα. Περνάει από τους Κολυβάδες, από την Τουρκοκρατία και φτάνει μέχρι και σήμερα στους σύγχρονους Αγίους του 20ου αιώνα. Έτσι. Και αυτό που θα βλέπουμε πάντα και σε άλλη κομπή, άμα θα μας δοθεί ο χρόνος να συζητήσουμε για άλλη ιερή μορφή, θα δούμε το εξής. Και δεν θα κουραστώ εγώ να το λέω, ότι όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, είτε ήταν Μητροπολίτες, ήταν απλοί επίσκοποι, ήταν μοναχοί απλοί, ήταν ιερείς, έχουν πάντα, συμφωνούν πάντα στις βασικές τους γραμμές αναφορικά με τη θεολογία τους και την πίστη τους. Δεν βλέπουμε δηλαδή καινοτομίες. Μπορεί να βλέπουμε διαφορετική γλώσσα, μπορεί να βλέπουμε διαφορετικά ερωτήματα και διαφορετικές απαντήσεις, αλλά διαφορετικές απαντήσεις όχι. Διαφορετικά ερωτήματα που θέτουν οι διάφορες ιστορικές περίοδοι, αλλά πάντα οι Άγιοι έχουν αυτό που λέμε το κονσένσους. Έχουν αυτή τη συμφωνία του Αγίου Πνεύματος και παρατηρούμε ότι είτε διαβάζεις το Φωτικό του, είτε διαβάζεις το Άλεξο Παπαδιαμάντη, είτε διαβάζεις πατερικές μορφές όπως ο Άγιος Νεκτάριος που συζητάμε σήμερα, είτε διαβάζεις τα γραφτά του Αγίου Παϊσίου και τους λόγους του Αγίου Παϊσίου, είτε τον Ιερό Χρυσόστομο, βλέπεις ακριβώς το ίδιο πνεύμα. Είτε συζητάς δίπλα από τον Τζάκι με τον παππού και τη γιαγιά σου. Ακριβώς. Εντάξει, ακριβώς. Είναι αυτό που λέμε, θα λέγε κανείς, ο ελληνοορθόδοξος τρόπος. Έτσι. Είναι αυτό. Είναι η παράδοση. Το πνευματικό μας DNA στην κυριολεξία. Αυτό το υπαρξιακό μας υφάδι, αυτό το πνευματικό μας μεδούλι, που αν ποτέ το χάσουμε, δεν θα το χάσουμε, αλλά αν ποτέ συμβεί αυτό και σε όσους συμβεί αυτό, πλέον είναι ακέφαλοι. Είναι αυτό, πώς θα το πω, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάθει πνευματική αμνησία. Άνθρωποι οι οποίοι απομακρύνονται από την ορθόδοξη παράδοση, κατά την ταπεινή μου άποψη, έχουν πάθει πνευματική αμνησία και εκτός από την πνευματική αμνησία που έχει σαν αποτέλεσμα τέλος πάντων να χάσει κανείς τον Παράδεισο, να χάσει κανείς τη βασιλεία των ουρανών, στη ζωή μας, την κανονική, εδώ στη ζωή, τέλος πάντων, σε αυτή την κοιλάδα του κλαθμόνος που βρισκόμαστε όλοι, χάνουμε και την εθνική μας συνείδηση. Η εθνική συνείδηση των Ελλήνων πάει σε
με την ορθόδοξη πίστη. Σωστό, ποτέ, διάβαζα. Μα ποτέ δεν κατηρήθηκε η ορθόδοξη, η εθνική συνείδηση όταν χάθηκε η ορθόδοξη. Σωστό. Και... σε διέκοψα. Όχι, δεν με διακόψεις, ζητώ συγγνώμη, εγώ σε διακόψα. Διάβαζα ένα κείμενο του Αγίου έτσι, για να προετοιμαστώ για σήμερα, το οποίο έλεγε ότι η πατρίδα έχει ανάγκη, έλεγε, νέους που να θέλουν να θυσιαστούν για την πατρίδα και τη θρησκεία. Έλεγε ο Άγιος, αυτά είναι γραπτά του Αγίου. Mm-hmm. Έτσι. Ναι. Τώρα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας, Θόδωρε, στο πλαίσιο ενός άγριου δυτικισμού. Έτσι. Ναι. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι από την εποχή του 1846, νομίζω, από τότε που γεννήθηκε ο Άγιος Νεκτάριος μέχρι και την κοίμησή του, έχει τρέξει πολύ νερό στο αυλάκι του δυτικισμού. Έτσι. Αυτός ο διαφωτισμός που έχει μολύνει τα άγια χώματα της πατρίδας μας, στην κυριολεξία, αυτή η μετακαίνωση στο φώτον, τον περίφημο φώτον του Κοραή, που ήταν ουσιαστικά η μεταλαμπάδευση του σκότους της Δύσης, έχει προκαλέσει τεράστιες φθορές στο μακρυγιαννικό ήθος του ελληνικού λαού. Στα τσιβαερικά που λέει ο Μακρυγιάννης. Το μακρυγιαννικό ήθος. Αυτό, το είπες όλα. Έτσι. Ουσιαστικά, λοιπόν, ο Άγιος, αυτή η ρίση που διάβασε συγκεκριμένα, είναι αυτό που λέμε οι πολύ ισχυρές αντιστάσεις που έχουν όλοι οι Άγιοι σε αυτή την πνευματική εισβολή εκδεσμών. Έτσι και ο Άγιος Νεκτάριος, ως ευρυθής ιστορικός και σπουδαίος, τέλος πάντων, γνώστης, το αναλύει ιδιαίτερα. Είναι εντυπωσιακά τα κείμενα που αναφέρεται στον Πάπα και στη Δυτική Εκκλησία και μάλιστα το πόσο χειρουργικά εξετάζει ακριβώς την πνευματική νόσο της Δύσης. Είναι εντυπωσιακή. Ναι, έχεις δίκιο. Σαν να ήταν λίγο ξεχασμένος βέβαια ο Άγιος όλο αυτόν τον καιρό. Και ήρθε τσούπ μια ωραία ταινία και μας τον θύμισε. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Κοίταξε να δεις τι πιστεύω, Θόδωρε. Οι Άγιοι ποτέ δεν ξεχνούνται. Αλήθεια, Θόδωρε. Αυτό το πιστεύω. Έχονται, θα έχονται πάντα εποχές. Ξέρεις, ο κόσμος έχει ξεχάσει, ας πούμε, πάρα πολύ την ιερή μορφή, για μένα άγια μορφή, ιερή μορφή του Φωτεικόντουβλου. Το έχει ξεχάσει ο κόσμος. Εγώ τον υπολογίζω στους Αγίους. Έτσι. Πολύ σωστά θα το δω. Συμφωνώ μαζί σου. Όπως υπολογίζω και στους Αγίους τον Παπαδιαμάντη. Θα άφηγε εποχή, όπως ο Παπαδιαμάντης ξεχάστηκε για ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Ξεχάστηκε ο Παπαδιαμάντης. Την αξία του αναγνωρίστηκε πάλι στην εποχή μας. Βέβαια, προσπαθούν να τον κοιτάξουν με κοσμικό βλέμμα. Προσπαθούν, όπως λέει και ο ίδιος ο Μακαρίτης Παπαδιαμάντης, ο μακαριστός Παπαδιαμάντης, προς Θεού μη θρησκευτικά. Προσπαθούν να κρατήσουν, θα λέγε κανείς, τα κοσμικά του κείμενα και του Κόντουβλου και του Παπαδιαμάντη. Αλλά η αλήθεια, έτσι, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις το χρυσάφι και να το κόψεις και να το ράψεις στα δικά σου μέτρα, τέλος πάντων. Και όταν θα χρειαστεί, θα ξαναγυρίσει ο κόσμος στις πνευματικές του πηγές. Τώρα γυρίζοντας την ταινία, μου έδωσες έτσι μια πολύ ωραία πάσα. Πριν πάμε στην ταινία, να σου πω, ναι. Αν μου επιτρέπεις, παρακαλώ, θεωρώ ότι δεν ξεχάστηκε ο Άγιος, απλά έδωσε τόπο σε άλλες μεγάλες μορφές, όπως ήταν ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, δηλαδή και αυτοί είναι οδοστρωτήρες, έτσι. Συμφωνώ. Δεν, σε καμιά περίπτωση δεν ξεχνιούνται οι Άγιοι. Απλά στην εποχή μας, εγώ το λέω, ξεχνιούνται όχι με την έννοια ότι ο κόσμος στρέφεται προς μια άλλη μορφή και όχι προς τον Άγιο Νεκτάριο. Όχι. Ο κόσμος, όποιος ζει μέσα στο πνευματικό περιβάλλον της Εκκλησίας μας, έχει τους Αγίους μαζί του. Κατά καιρούς θα περνάνε από τα χέρια του οι βίοι και των πιο άσημων μεσαισαγωγικά Αγίων. Θα διαβάζουμε πράγματα θαυμάσια, θα έχουν οι Άγιοι όλοι και θα τους έχουμε σαν παραδείγματα βιωτοί και σαν προστάτες και οδηγούς. Αυτό που να σε ρωτήσω. Ότι, ναι. Αυτό που λέω είναι ότι ξεχάστηκε με την έννοια ότι στη σημερινή αντιχριστιανική, βαθιά αντιχριστιανική και κοσμικευμένη ζωή μας, έτσι, που ο Άγιος δεν αποτελεί, η έννοια Άγιος δεν αποτελεί πρότυπο, μάλλον είναι αντιπρότυπο και μάλιστα αντιπρότυπο προς απαγόρευση, είναι εντυπωσιακό ότι ο κόσμος, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός, φαντάζομαι και οι άλλοι ορθόδοξοι λαοί, για να μην τους αδικούμε, κάθε φορά που θα γίνεται μνήμα, έστω μέσω μιας ταινίας, για κάποια ιερή μορφή, ο κόσμος τι είναι αυτή. Θα το αναλύσουμε και παρακάτω αυτό. Και αυτό φάνηκε. Πόσο ο κόσμος έχει διψάει να πιει το καθαρό νερό της παράδοσης μας. Και όχι έπεσε λαστικά, στεγνό καθάρισμα. Έτσι. Στεγνό καθάρισμα έπεσε. Στεγνό καθάρισμα. Ήταν μια ήττα της φωλοκουλτούρας, ήταν μια ήττα της νέας τάξης πραγμάτων, ήταν μια ήττα της πνευματικής σαπίλας, που μάλιστα προσπάθησε με πολύ δόλιο και βρωμερό τρόπο να καταρακώσει ένα κινηματογραφικό αριστούργημα. Σωστό. Ήταν μόνος του και όλοι τους.
Έτσι, μόνος του, όπως το πες. Μόνος του ο Σεβετάλης και όλοι τους. Και μάλιστα ήταν τόσο γελοί που μπήκαν στη διαδικασία να επιστρατεύσουν όλες τις πένες της Βρωμιάς και του Βόθρου. Τις χαλκευμένες. Που, οι οποίοι δεν είχα δει κάτι την ταινία, ας πούμε, να δεις πόσο γελί και πόσο άχρηστη είναι, ας πούμε. Δεν είχα δει κάτι την ταινία, σχολιάζαν ένα πράγμα το οποίο δεν το είχαν δει. Δεν είχα προλάβει να το δει. Και βρέθηκε βέβαια ένα πρόσωπο το οποίο προς την του το αναφέρω συνέχεια από τότε που κάναμε κριτική για την ταινία του Άρη Σεβετάλη, ο Ιάσονας ο Τριανταφυλλίδης, ο οποίος δεν φημίζεται ότι είναι θρήσκος, ούτε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τέλος πάντων χαρίζεται και εύκολα, ένας ιδιότυπος άνθρωπος, αλλά τέλος πάντων ένας ακριβοδίκαιος. Και στην προκειμένη περίπτωση αυτό φάνηκε ξεκάθαρα. Που τους πήγε, αν μου επιτραπεί η έκφραση, αίμα, έτσι τους κονιωτοποίησε, να το πούμε έτσι, τσάκισε, γιατί ήταν από τους ανθρώπους που είδε πρώτο στην ταινία. Εγώ είχα την τύχη να βρεθώ στον κινηματογράφο, θα έλεγε κανείς, στην πρόπρεμιέρα, την κάνουμε σαρά, στην Κηφισία, τέλος πάντων, και ήταν εκεί ο Ιάσονας Τριανταφυλλίδης με ένα καλό μου φίλο και βρεθήκαμε εκεί πέρα και το είδαμε και ήταν εκεί. Και ουσιαστικά με το που τελείωσε η ταινία, την επόμενη μέρα το πρωί είχε γράψει κριτική και έβλεπε αρνητικές κριτικές μέχρι κατάπτυστες. Έτσι. Και βγήκε ένα τύπο ο οποίο είναι αναγνωρίσιμο, έχει χιλιόμετρα στην τάτη του αναφορικά με την κινηματογραφική κριτική και στον κινηματογράφο. Και σου λέει, παιδιά, τι ανοησίες είναι αυτές που λέτε, τι βρωμιές είναι αυτές που λέτε. Και έγραψε ένα, θα λέγε κανείς, ύμνο. Κριτική ύμνος. Ήταν του Ιάσονα Τριανταφυλλίδη να φορήκαμε την ταινία. Και βέβαια απόλυτα αδίκαιη. Έτσι. Αδικημένο εγώ, δηλαδή. Όταν τελειώσει η ταινία, δεν ξέρεις αν θα πρέπει να χειροκροτήσεις ή αν θα πρέπει να κάνεις το σταυρό. Αυτό θυμήθηκα εγώ μόλις τέλειωσε η ταινία. Αυτό θυμήθηκα, αυτό. Την οποία ταινία εγώ φέτο να την είδα δεύτερη μέρα προβολής στη Λάρνακα. Τη βραδινή παράσταση ξεκινούσε 10, τέλειωνε 12 και κάτι. Και ήταν γύρω στα 30. 30-40 άτομα ήταν μέσα στο σινεμά εκείνη την ώρα. Κυριακή, έτσι την επόμενη μέρα δουλεύαμε. Και θέλω να πω το εξής, ότι εν μέσω πανδημίας κορονοϊού και όλων αυτών των μέτρων, ας πούμε. Εν μέσω πανδημίας. Μπράβο, έκοψε 200.000 εισιτήρια. Παραπάνω αυτό. Ναι, ξέρεις, έχω καμιά δεκαριά μέρες να τα δω. Ζητώ συγγνώμη. Ναι, όχι, εντάξει, ναι, το λέω απλά. Ναι, το πιο εντυπωσιακό είναι ότι εν μέσω πανδημίας συνέβησαν όλα αυτά και αυτά συνέβησαν. Όταν ο κόσμος όταν πλέον όλο το σύστημα είχε πέσει να τη λιδωρήσει. Δηλαδή τα τσόπουλοι, στα νέα, καθημερινές, Λάιφο, όλα τα βοθρολήματα τα συστημικά είχαν μπει στη διαδικασία και κουνάγανε το δάχτυλο στον κόσμο και λέγανε μην πάτε. Και όταν πλέον ξεπεράσατε 100.000 εισιτήρια, έβγαινε ο Τατσόπουλος και έκλαιγε στο έθνος και έλεγε: δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτοί είναι τόσο εθνολαϊκιστές, τόσο χριστιανοταλιμπάν και πάνε εν μέσω πανδημίας και βλέπουν ταινία. Δηλαδή μετά βρίζανε τον κόσμο. Καταλάβετε τι γίνεται. Το Μίκη Ρόρκ τον βρίσανε. Εντάξει, τώρα δεν του παίρνει να τον βρίσουν και τον Μίκη Ρόρκ. Δεν του παίρνει, α πούμε την αλήθεια. Μήπως τον είπαν για εθνολαϊκιστή και τον Μίκη Ρόρκ. Βρίσανε όλο τον κόσμο, α πούμε. Βρίσανε και την Έλληνα Πόποβιτς. Ότι τέλος πάντων, όχι ξέρεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, κάνουν την κλασική τακτική του Τσίπρα. Δηλαδή, τι λέει, όταν πλέον έχει ξεφύγει το πράγμα και μαζεύονται 1,5 εκατομμύριο σε συλλαλητήριο μακεδονικό, γυρνάει και τους ονομάζει εθνολαϊκιστές. Είναι η κλασική ατάκα την οποία εγώ τη χρησιμοποιώ, εσύ το γνωρίζεις και στο Facebook ως τίτλο τιμής. Έτσι, ναι. Και το έχουμε κάνει ταυτότητα. Είμαστε εθνολαϊκιστές και γουστάρουν, ας πούμε. Ετερόκλητους όχλους, έτσι, μας έλεγε ο Τσίπρας. Πλέμπα. Έτσι, δηλαδή, αυτές οι ελίτ ουσιαστικά χρησιμοποιούν όταν πλέον έχουν μπροστά τους ή τα κατά κράτος, χρησιμοποιούν μέσα στη διαδικασία να βρίσουν τον κόσμο. Και εκεί φαίνεται ότι είναι το τελευταίο σκαλοπάτι της ήττας τους, όταν πλέον από εκεί που παρακαλάγανε τον κόσμο, μην πάτε να τη δείτε. Είναι μια ανοησία. Μην πάτε να τη δείτε. Είναι ένα θρησκευτικό παραλήρημα. Μην πάτε να τη δείτε. Και χίλιες δύο άλλες βρωμιές. Όταν πλέον ο κόσμος τους έγραψε κανονικά στα παλιά. Τα παλαιότερα των υποδημάτων του και πήγε και είδε την ταινία από το Μεσολόγγι, την Νάτα, τα Γιάννενα, μέχρι την Κύπρο, μέχρι όπου βρέθηκε, όπου γύρισε, όπου έπαιξε ταινία. Στην Αμερική πήγε μπάλα, στη Ρωσία πήγε σφαίρα. Χάμος, οπουδήποτε έπαιξε ταινία έχει κάνει μπάμ, έτσι. Τότε τι κάνουνε, αρχίζουν και βρίζουν τον κόσμο. Ναι, αυτό το βέβαια λέω, έχω μια πορεία να σου κάνω μετά. Ναι. Μετά, μόλι τελειώσει, θα σου κάνω μια πορεία. Μια φράση μόνο. Αυτό το λέω με έμφαση. Για να καταλαβαίνουμε ότι στο μέλλον, στους πολιτισμικούς πολέμους που έχουμε να δώσουμε,
ο καθένας από το δικό του μετερίζει, είναι ότι στην αρχή θα έχουμε την απαξίωση και το επόμενο βήμα, όταν πλέον θα τους έχουμε στην κυριολεξία νικήσει ή θα έχουμε επικρατήσει ή πλέον θα έχουμε σηκώσει κεφάλι, θα είναι να δεχόμαστε οχετούς ύβρεων. Οχετούς ύβρεων, οχετούς βρωμιάς και συκοφαντίας. Και εδώ έρχεται και κολλάει έτσι, το παράδειγμα του Αγίου Νεκταρίου. Το παράδειγμα του Αγίου Νεκταρίου είναι ο Άγιος της Υπομονής και της Καρατερίας, είναι ένα παράδειγμα για κάθε ορθόδοξη και ελληνική ψυχή θέλει να δώσει αγώνες σε μια τέτοια δύσκολη εποχή. Εγώ προσωπικά, αν με ρωτάς, Θόδωρε, δεν έχω την υπομονή του Αγίου. Εγώ έχω, πιστεύω στην Εκκλησία, είναι η Εκκλησία Αγίων, αλλά είναι και η Εκκλησία που χωράει και ο Καραϊσκάκης. Έτσι, οπότε, όπως καταλαβαίνεις, θα είχα μια άλλη συμπεριφορά αν με διώκαν όλοι αυτοί, τέλος πάντων. Δεν είμαι άξιος να έχω την υπομονή και την μεγαλοσύνη του Αγίου Νεκταρίου και των Αγίων μας, που ακολούθησαν το παράδειγμα του Χριστού Μάκα, να ξεωθούμε να είμαστε πιο υπομονετικοί και να δεχόμαστε έτσι με μεγαλύτερη χριστιανική πίστη τα χτυπήματα της νέας εποχής. Αλλά εμείς, τέλος πάντων, έχουμε τη λογική της ανταπόδοσης. Δυστυχώς, λυπάμαι, το λέω. Έτσι, έχουμε τέλος πάντων το ήθος του Καραϊσκάκη. Να το πω έτσι. Και αυτό ελληνικό ήθος είναι, οπότε δεν μας ενοχλεί. Αυτό που ήθελα να πω όμως, εγώ να σου πω πάνω στην κουβέντα που είδες για τους ετερόκλητους όχλους, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να αντιληφθώ με βάση τη λογική που διαθέτω, γιατί θεωρώ ότι είμαι πάνω στο μεσόωρο, ας πούμε, της λογικής. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κατόρθωσε 1,5 εκατομμύριο ετερόκλητος όχλος να μαζευτεί δύο φορές μέσα σε ένα μήνα, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στην Αθήνα. Ή πώς 200.000 ετερόκλητος όχλος πήγε και έσκασε τα λεφτά του μέσα στην κρίση και μέσα στον κορονοϊό να δει μια ταινία η οποία ήταν βαρετή από ό,τι μας είπαν, δεν είχε σενάριο. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Δεν ήταν απαράδεκτη. Μέχρι ο μουσικός βραβευμένος, μου διαφεύγει το όνομα τώρα, ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει soundtracks, έχει κάνει πορεία, έχει ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στο προσκήνιο τέλος πάντων της τέχνης του. Μέχρι και εκεί του είπαν ότι ήταν η πιο άσχημη στιγμή του, λέει, ήταν ο Άγιος Νεκτάριος. Δεν φαντάζομαι ότι φτάσαμε. Ναι. Να κατηγορούν ακόμα και τη μουσική. Μια ταινία, μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Έτσι, μόνο στην Ελλάδα, εντάξει. Το σύστημα της Ελλάδας. Και να πούμε, να το τονίσουμε αυτό, ότι δεν ήταν μια ελληνική παραγωγή. Έχει μεγάλη σημασία. Έτσι. Ήτανε Ρωσίδα, ήταν αυτή, έτσι. Ναι, μεν. Σέρβα. Η σερβικής καταγωγής. Τέλος πάντων, στην Αμερική η κοπέλα. Δεν ήταν όμως ελληνική παραγωγή. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί το τονίζω αυτό. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση το ελληνικό Star System και ο ελληνικός σύγχρονος κινηματογράφος και όλα αυτά τα ιδρύματα αγωνάσει, όλα αυτά, τέλος πάντων, όλος αυτός ο συμφερετός, να επιτρέψει το κατεστημένο, το καλλιτεχνικό της Ελλάδας, να εμφανιστεί κάτι τέτοιο. Το αριστεροκρατούμενο μεταπολιτευτικό καθεστώς της Ελλάδας, στην τέχνη τουλάχιστον, δεν θα επιτρέψει, περάσαν οι ένδοξες εποχές της δεκαετίας του 70, για να μην το πάμε αλλού, που ακόμα βλέπουμε τις ταινίες, ξέρεις, του τύπου James Paris, του 28ου Οκτωβρίου. Δεν υπάρχει. Τώρα τελευταία κάτι αναφαίνεται, κάτι αρχίζει και κινείται. Τώρα πλέον που έχουν σαπίσει όλοι αυτοί και δεν μαζεύουν ούτε ταξί στους κινηματογράφους όταν προβάλλουν τις ανοησίες τους, τώρα κάτι αρχίζει και κινείται και πλέον θα έλεγε κανείς αυτό που ονομάζουμε πατριωτικός χώρος, αυτό που ονομάζουμε εθνικά σκεπτόμενους Έλληνες. Τέλος πάντων, όσοι ζωντανοί που λέει και ο Ιων Δραγούμης, αρχίζει σιγά σιγά και στα δικά μας και διακονείται η τέχνη του κινηματογράφου σε θρησκευτικές και εθνικές ταινίες. Τώρα τελευταία. Εντάξει, τώρα να σου πω, ταξί γεμίζουν τώρα που μπορεί να μπουν μόνο δύο άτομα μέσα στο ταξί, νομίζω ότι γεμίζουν. ναι, σίγουρα. Τώρα γεμίζουν ταξί. Σίγουρα, ναι. Πάντως τα εισιτήρια που έκοψε Άγιος Νεκτάριος, ούτε στον ύπνο τους. Ακριβώς. Αλλά να σου πω, να μην στην ταινία, γιατί εγώ γιατί επιμένω στην ταινία. Λένε οι Κινέζοι, δεν ξέρω τώρα, οι Κινέζοι το λένε ότι μια εικόνα 1.000 λέξεις. Φαντάσου μια ταινία πόσες λέξεις είναι και μια σωστή ταινία και απόλυτα ιστορικά πλαισιωμένη. Οπότε, όποιος δει την ταινία είναι σαν να διαβάζει το βίο του Αγίου, έτσι. Έτσι. Και το πιο σπουδαίο, έτσι να το πούμε και αυτό, αν και φαντάζομαι ότι ο κόσμος ήδη το έχει εισπράξει, δεν παραβιάζουμε πύλες ανοιχτές, άμα το λέμε, είναι ότι οι πολύ σπουδαίες ερμηνείες, αυτό που θέλω να τονίσω εγώ είναι ότι αφήνω τον Άρη Σεβετάλη, ο οποίος ουσιαστικά ταυτίστηκε απόλυτα ταυτίστηκε. Και όμως είδα και τη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, τέλος πάντων, κάποια στιγμή στη Βλέσσα, νομίζω, που έλεγε ότι του λέει πώς κατάφερες και ταυτίστηκε τόσο πολύ με το πρόσωπο του Άγιου, και λέει ότι προσπάθησα να κάνω ό,τι έκανε ο Άγιος. Δηλαδή, μπήκα στη διαδικασία της κακουχίας,
έδωσα το πνευματικό μου, κοινώνησα, νύστεψα. Είναι εντυπωσιακό αυτά τα πράγματα να ακούγονται από έναν καλλιτέχνη, από έναν ηθοποιό, ενέτη 2021. Αυτό το, είναι πράγματα τα οποία κάποτε, πριν μερικές δεκαετίες, τα διατύπωνες, είχαν κλείσει. Κλείσαν οι πόρτες του Μοβιά, κλείσαν τα βεβαίνια που λέγεται το όνομα του. Σωστό. Δεν θα πέναγε στην κυριολεξία από πουθενά. Ο Άρης τους κονιοτοποίησε, τους διέλυσε, τι θεούσε τον είπανε, τι τον είπανε, πάει μπάλα. Και τραγωδία που κάνει και θέατρο ελεύθερο που κάνει, πάει τρένο. Έτσι. Δεν μπορεί να τον αμφισβητήσουν. Αρχίζουν σιγά σιγά και υποκλίνονται στη μεγαλοσύνη ενός πολύ σπουδαίου νέου ηθοποιού. Έτσι. Αυτό που είναι το πιο εντυπωσιακό όμως είναι, και αυτό το πούμε καθαρά για έτσι, κινηματογραφική παρατήρηση, αυτό που εμένα τέλος πάντων μου έκανε αίσθηση, είναι ότι πολλοί σπουδαίοι ηθοποιοί, όλοι ήταν πολύ σπουδαίοι, και η Καραμπέτη ήταν πολύ καλή, και ο Λούλης ήταν εξαιρετικός, και ο Ρώσος ο ηθοποιός ήταν καταπληκτικός. Πολλοί σπουδαίοι ηθοποιοί σε πολύ μικρούς ρόλους. Αυτό είναι το μάθημα, θα έλεγε κανείς, του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου. Yeah. Πολύ μικροί ρόλοι, τους οποίους τους διακονούν μεγάλοι ηθοποιοί. Έτσι, ο Μίκη Ρούκ ουσιαστικά παίζει σε μια σκηνή πάρα πολύ μικρή. Όμως, κοντρα ρόλο όμως ο Μίκη Ρούκ. Έτσι. Ακριβώς. Και αυτό που λέμε πάντα, ξέρεις, λένε καμιά φορά στον κινηματογράφο, έχει πολύ σπουδαία αξία το φινάλε, το τέλος. Έχουμε δει πολύ μεγάλες ταινίες οι οποίες είχαν κακό τέλος. Δεν είχαν το τέλος τόσο που περιμέναμε. Εδώ ναι. Έχεις μια εντυπωσιακή ταινία, μια ταινία που δεν κάνει κοιλιά, μια ταινία που σε αφήνει άφωνο και σε συγκινεί και σου γεμίζει δάκρυα τα μάτια μέχρι την τελευταία στιγμή. Και φτάνεις και έχεις ένα εντυπωσιακό φινάλε, το οποίο φινάλε βασίζεται και σε ένα αληθινό γεγονός. Αυτό δηλαδή, αυτό που έγινε στο δωμάτιο του Αρετέου, είναι και ιστορικό γεγονός. Ο Άγιος Νεκτάριος όντως είχε δίπλα του έναν άνθρωπο, ο οποίος αφήνοντας στοιχεία ή νοσοκόμα τα ρούχα του Αγίου, τέλος πάντων, στο κρεβάτι του παράλυτου, ο παράλυτος έγινε καλά. Αυτή τη σκηνή αντικατοπτρίζει. Ναι. Πάντως, εγώ δεν θεωρώ ως φινάλε αυτή τη σκηνή. Θεωρώ ακριβώς την επόμενη εικόνα. Που εντάξει, τώρα όποιος δεν έχει πάει να τη δει, τώρα κακό κεφαλή του, θα πω ποια είναι. Μέχρι τώρα δεν έλεγα. Εκεί που ολοκληρώνεται ο Πάπυρος με το συγγνώμη που ζήτησε το Πατριαρχείο που είπες. Εντάξει, ναι. Εντάξει. Για μένα αυτή είναι η κορυφαία της ταινίας. Το αναφέρω. Αποκαθίσταται η δικαιοσύνη. Εντάξει, αυτό που πέφτουν, κάπως το λένε οι Αμερικάνοι, που πέφτουν τα γράμματα στο τέλος και λένε η ιστορία που είδατε βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία ή, ξέρω εγώ, περιγράφουν κάποια πράγματα όπως όπως σωστά, κάποια ιστορικά στοιχεία δίνουν. Εγώ το αναφέρω εντελώς κινηματογραφικά σαν σκηνή. Έτσι, ναι. Λέω, ναι. Σαν σκηνή είναι ένα φινάλι το οποίο είναι εντυπωσιακό, ένας μικρούς απίστευτος, έτσι, που συγκεφαλαιώνει ουσιαστικά μια μεγαλειώδη ταινία. Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω λόγια να περιγράψω. Προσπαθούμε να πιάσουμε πτυχές. Περιμένουμε να την ξαναδούμε κι άλλες φορές για να ξέρεις. Μια ταινία είναι σε ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο. Το διαβάζεις, το ξαναδιαβάζεις και συνεχώς ανακαλύπτεις πράγματα. Έτσι. Σωστό. Οι αγαπημένες ταινίες τις έχουμε δει παραπάνω από μια φορές. Είναι συγκλονιστικές όλες τις σκηνές. Καρέ προς καρέ. Δηλαδή, ο διάλογος. Ποια ήταν η αγαπημένη σου σκηνή, ποια ήταν. Η αγαπημένη μου σκηνή, ποια ήταν. Η αγαπημένη μου σκηνή. Ήταν εκεί με τα παπούτσια. Τα παπούτσια, ναι. Δηλαδή εκεί που ξέρεις είναι πολύ συγκλονιστικό γιατί περνάνε δύο ιερωμένοι οι οποίοι δεν δίνουν καμία σημασία στο Ζητιάνο. Δηλαδή θυμίζει τέλος πάντων όλη η σκηνή την παραβολή του Καλού Σαμαρίτη και ο Άγιος κάθεται δίπλα στον Ζητιάνο και του δίνει τα παπούτσια του και του λέει τέλος πάντων ότι τα καλά να είναι ότι ο Θεός αγαπάει και όλα αυτά. Εντάξει, να σου πω κάτι. Θοδωρέ μου, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις σε μια τέτοια ταινία αγαπημένες σκηνές. Κάθε σκηνή σε αφήνει άφωνο. Και συγκλονιστική σκηνή είναι μέσα στο νοσοκομείο που έμπαινε και τους σταύρωνε και πήγαν να του δώσουν χρήματα, τα ανήθηκε, η γυναίκα του δώσε ένα ψωμί, το δέχτηκε. Είναι πολύ συγκινητικές οι στιγμές. Πολύ συγκινητικές. Ναι. Η τουαλέτα. Αυτό εκεί έκλαψα. Το λέω δημόσια. Εκεί δάκρυσα. Δηλαδή στο σημείο της τουαλέτας. Που ήρθε ο άνθρωπος και του αγκάλιασε, ας πούμε, για να χάσει τη δουλειά του, εκεί πραγματικά δάκρυσα. Είναι από τις σκηνές που με συγκίνησαν. Έτσι. Τι να πρωτοποιεί τώρα κανείς. Το σημείο που ήταν πλέον ο Άγιος κατάκητος, όχι κατάκητος, ήταν βαριά άρρωστος και τον βάλανε να καβαλεί στο γαϊδουράκι για να πάει να προσκυνήσει τη μάνα μου, την Παναγία, ξέρω όπως έλεγε χαρακτηριστικά. Κάθε σκηνή από κάποιο σημείο και μετά
ναι. Μένεις άφωνος, δηλαδή. Δεν πιστεύω ότι υπήρξε χριστιανική καρδιά που δεν άγγισε. Δεν ξέρω. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Και μέσω μίας σκηνής που θα σου πω τώρα και να μου πεις εσύ την άποψή σου, ο Άγιος και αυτό το στυλ ανθρώπων που λέμε ότι δεν είναι σύγχρονο και δεν είναι αποδεκτό από την νεολαία, μπήκε πάλι μέσα στη μόδα. Δηλαδή εκεί που του λέει ο άλλος ότι ξέρεις, εμένα αν μου τα είχαν κάνει αυτά, δεν ξανασχολούμουν με τη θρησκεία. Και γυρνάει ο Άγιος και του λέει: αλίμονα αν εξαρτάται η πίστη μας από αυτά. Κάπως έτσι, δεν το θυμάμαι ακριβώς το διάλογο. Ναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν τη θυμάσαι τη σκηνή. Κάπως έτσι. Και ήρθε, Φέδωνα, κατά την άποψή μου, και τέριαξε με την όλη φάση με τον κορονοϊό. Κατάλαβες. Ακριβώς. Και το πιο εντυπωσιακό είναι επίσης. Μάλλον όχι το πιο εντυπωσιακό, εξίσου εντυπωσιακό είναι και ο διάλογος που έχει με έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται, θα λέγε κανείς, στο πλαίσιο του δυτικού οθολογισμού, έτσι, ο Λούλης. Που παρουσιάζει έναν άνθρωπο που είναι πολύ επιθετικό εναντίον του Αγίου Νεκτάριου, τον έχει σχεδόν δαιμονοποιήσει για την στα διαφωτιστικά του μάτια. Είναι μια δαιμονοποιημένη μορφή που παίρνει τον κόσμο και τον κάνει καλόγερος, παπάδες, δηλαδή θα κάνει στους μαθητές παπάδες. Δηλαδή έχει, ο Λούλης παρουσιάζεται, θα έλεγε κανείς, έτσι μια κοραϊκή μορφή, ιδιαίτερα αντιμοναστική, ιδιαίτερα αντικληρικαλιστική. Βαθιά σχολαστική και βασικά άθεος. Ναι. Έτσι, και με πόση μεγάλη μανία επιτίθεται στον Άγιο, η σκηνή που του πετάει τα βιβλία κάτω και μετά μετανοεί και του λέει ότι εγώ παραφέθηκα. Δηλαδή βλέπεις ότι εδώ τι βλέπουμε, ένα στοιχείο που είναι πολύ σπουδαίο, ότι δεν επιτίθεται η πίστη με φανατισμό, όπως συνήθως έχουμε μάθει να μας λένε και ξέρω εγώ και κάτι νεοπαγανιστές της κακιάς ώρας, τέλος πάντων, που ανακάλυψε τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα, ότι ήρθαν οι κακοί χριστιανοί, το θρησκευτικό φανατισμό, να χτυπήσει τη φιλοσοφία. Εδώ τι βλέπουμε, ότι ο δυτικό ορθολογισμό χρησιμοποιεί ακόμα και την βία και την επιβολή εναντίον τη πίστη. Η πίστη πάντα θα βρίσκεται στη φάση του μαρτυρίου. Η αγιότητα θα βρίσκεται πάντα στο στάδιο του μαρτυρίου μπροστά σε αυτού του είδου την επιβολή. Και στο τέλο, βέβαια, το παράδειγμα του Αγίου το συγκλονίζει το Λούλη και παραδέχεται ότι μακάρι να είχα πίστη. Του λέει: δεν είσαι άνθρωπο. Δεν μπορεί να είσαι άνθρωπος. Ναι. Να δέχεσαι τέτοιες διώξεις, τέτοιες ταπεινώσεις και να μην αντιδράς. Σωστό. Και αυτό, αν μου επιτρέπεις, είναι και η απάντηση της πλευράς της δικής μας. Δηλαδή ότι η κοσμοθεωρία της Ορθοδοξίας είναι μια κοσμοθεωρία που ακόμα και η θρησκεία, εγώ σου λέω και δεν υπήρχε ο Χριστός. Το είπα, είναι μια ψεύτικη θρησκεία. Και σαν κοσμοθεωρία και σαν φιλοσοφία ζωής, αυτή ακριβώς η στάση του Αγίου Νεκταρίου, για παράδειγμα, είναι μια κοινώς αποδεκτή, κατάλαβες, στάλης, ότι δεν ασκοβιά, δεν κατακρίνω, δεν πιέζω τους διπλά, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος, καταλαβαίνεις, εννοώ. Ακόμα και αν δεχτώ αυτά που λένε οι άλλοι, ότι δεν είναι θρησκεία, καταλαβαίνεις, και σαν φιλοσοφία, γι' αυτό άντεξε 2.000 χρόνια. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Αυτό που θέλω να πω να ακούσει ο κόσμος, για να μην ακουστεί κάπως αυτό που συζητήσαμε τώρα, είναι ότι δεν υπάρχει καρπός χωρίς δέντρο. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να υπάρχει η χριστιανική εμπειρία, η χριστιανική βιωτή, ο θεανθρωπισμός που λέγει ο Άγιος Ιωσήνος ο Ποποβίτς, δηλαδή το να είναι ο άνθρωπος. Ποιος είναι ο σκοπός του ανθρώπου, η σωτηρία του, η θέωσή του. Αυτό λένε οι Άγιοι. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει αυτό αν δεν υπήρχε το δέντρο. Που το δέντρο είναι η Εκκλησία, η οποία βασίζεται σε μια σκληρή ιστορική πίστη. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να υπάρχει μια του what if, αν δεν υπήρχε ο Χριστός. Αυτά λένε οι άλλοι. Ακόμα και με βάση αυτό που λένε όμως, υπερτερεί η φιλοσοφία δική μας. Έτσι, αυτό λέω το εξής, ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε φιλοσοφία. Εγώ αυτό λέω. Έχουμε να κάνουμε με εμπειρία, με εμπειρική ζωή. Ο Άγιος Νεκτάριος δεν μίλησε τόσο πολύ με τον λόγο του, παρόλο που, όπως είπαμε στην αρχή, υπήρξε πραγματικά πολύ γραφότατος. Μας έχει αφήσει ένα τεράστιο έργο. Οι Άγιοι τι κάνουν, οι Άγιοι είναι φορείς της αλήθειας και προσπαθούν αυτή την αλήθεια να την άκτιστη αλήθεια που ζουν, να τη διατυπώσουν με λέξεις. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα. Ο Θεός επιτρέπει ουσιαστικά για να διακονηθεί ο λαός του Θεού και ο Άγιος την εμπειρία που ήδη ζει, έτσι,
τη διατυπώνει στο χαρτί, τη διατυπώνει στο λόγο, τη διατυπώνει στο κήρυγμα, έτσι. Και το κάνει αυτό γιατί, για να διακονίσει τον λαό του Θεού, για να τον παρηγορήσει. Αυτό που λέμε η παράκληση του λαού του Θεού, έτσι. Γι' αυτό και αυτό που λέμε μέχρι τα έσχατα, ότι δεν θα υπάρξει εποχή που δεν θα υπάρξουν άλλοι. Μέχρι και την τελευταία στιγμή. Σωστό. Αυτό όμως πηγάζει από την εμπειρία της Εκκλησίας, που ουσιαστικά ζει την αιώνια πεντηκοστή της και ζει την αλήθεια της και ζει έναν δρόμο ο οποίος είναι εμπειρικός. Είναι βιωματικός ο δρόμος της Εκκλησίας. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο έχει να κάνει με φιλοσοφίες και με όλα αυτά τα πράγματα. Κάνει διάλογο με τη φιλοσοφία, ενίοτε χρησιμοποιεί και τα σχήματά της, ενίοτε χρησιμοποιεί και τη γλώσσα της. Έτσι, γιατί η γλώσσα είναι κλειστό γεγονός. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει ήδη. Έτσι. Και έχετε η αλήθεια, θα έλεγε κανείς, έχετε η άκτιστη αλήθεια και προσπαθεί να βρει τα κτιστά ενδύματα για να εκφραστεί και για να συνομιλήσει με τον κόσμο. Ακριβώς. Αυτή είναι η σωστή διατύπωση. Γι' αυτό και μάλιστα οι πατέρες της Εκκλησίας, ποιο είναι το μεγάλο του κατόρθωμα, το οποίο το τονίζει ο Άγιος Νεκτάριος, είναι ότι χρησιμοποίησαν τα ενδύματα της ελληνικής φιλοσοφίας της εποχής τους, του πλατωνισμού, του πλατωνισμού, του αριστοτελισμού, για να εκφράσουν την άκτιστη αλήθεια. Γι' αυτό και ναι, όταν ονομάζουμε ομοιοσύνη, τι λέμε, λέμε τον χριστιανικό ελληνισμό. Τι λέμε, αυτό που λέει ο Παπαγιώργος ο Μεταλλινός, τον αναβαπτισμένο ελληνισμό, γιατί όταν κανείς, όταν πλέον η γλώσσα και όλος ο πολιτισμός και όλο το πνεύμα, θα λέγε κανείς, χριστοποιείται, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη του Αγίου, ναι, τι έχουμε, λέει, έλεγε ο Παπαγιώργος ο Μεταλλινός στα μαθήματά του. Ο ελληνισμός μπήκε μέσα στην κολυμπήθρα και βγήκε αθάνατος και αιώνιος ως ομοιοσύνη άνευ αμαρτίας. Δηλαδή, σωστό, ό,τι είναι, θα έλεγε κανείς, πτωτικό, ό,τι είναι θάτο, ό,τι δεν είναι αιώνιο, δεν διατηρήθηκε. Αυτό είναι μια πολύ σπουδαία τομή για να το καταλάβουμε. Έτσι. Γι' αυτό και έλεγε ο μακαριστός ο Φώτης ο Κόντογλου ότι καλή άρχη, σπουδαία άρχη, αλλά η ομοιοσύνη έχει άλλη ψυχή. Γεγονός. Ένα πνευματικό επίπεδο ανώτερο. Και αυτό είναι και το πιο σπουδαίο. Δηλαδή, καμιά φορά ξέρεις, σκέψου το δυτικό θεωρημένο Έλληνα που σκέφτεται. Ξέρεις που σκέφτεται. Μια ζωή κομπλεξικά. Η αρχαία ήταν η σπουδαία και εμείς είμαστε ο απόπατος. Συγγνώμη για τη φράση μου. Ο ορθόδοξος χριστιανός, ξέρεις που σκέφτεται. Ότι καλή αρχή, καλύτερη εμείς. Ναι. Δηλαδή, ο ελληνισμός ανέβηκε 2-3 σκαλοπάτια. Όχι 2-3, για μένα αιώνια σκαλοπάτια, αλλά τέλος πάντων πνευματικά πολύ πιο πάνω από ό,τι ήδη ήταν. Έτσι, δηλαδή, η σκέψη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά είναι πολύ πιο σπουδαία και πολύ πιο βαθιά και πολύ πιο ουσιαστική από τη σκέψη του Πλάτωνα. Ναι. Αυτό είναι ο χριστιανικός λειτουργός. Μου ανήκει και ο Αγίος Γρηγορίος του Παλαμάς, μου ανήκει και ο Πλάτωνας. Δεκτό. Μαγκιά μας. Δεν κατάλαβα. Αυτό, έτσι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό, έτσι. Ναι. Οι άλλοι μονίμως παρελθόν έχουν μια κομπλεξική σχέση. Δηλαδή, ο δυτικόφρονας Έλληνας, ο Γρεκύλος, ο άνθρωπος ο οποίος έχει κοραϊκή σχέση με την παράδοση, έτσι, που του λέει ο δυτικός, «Α, ξέρεις τι, η παλιά ήσουν πολύ σπουδαίος. Είχες αρχαίους προγόνους. Και καμαρώνησε τον Κίστικο Σκεπάνε, έτσι, και δεν έχει εντρυφήσει στην αδιάσπαστη πορεία του ελληνισμού. Έτσι, νιώθει κομπλεξικά σε σχέση με το παρελθόν. Περιμένει κανείς, περιμένει από τη Δύση να του μάθει τους προγόνους και τους παππούδες. Ενώ για εσύ αυτό, δεν το έχεις, ναι, αυτή την ανάγκη. Εσύ έχεις άμεσους παππούδες, αυτό που λέγε ένα τραγούδι του Σαββόπουλου, και παππούς σε μέρη αυτόνομα μέσα στην Τουρκοκρατία. Έχεις άμεσους πνευματικούς πατέρες, έτσι, οι οποίοι σε οδηγούν σε μια αλυσίδα μέχρι την αρχαιότητα, αδιάσπαστη. Ακριβώς. Και ο χώρος ο οποίος έγινε μετάβαση και η μεταμόρφωση του ελληνισμού από τον αρχαίο ελληνισμό στη Ρωμιοσύνη ήταν το Βυζάντιο. Και γι' αυτό προσπαθούν να το εξαφανίσουν. Σαφέστατα. Έτσι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει το Βυζάντιο στο δυτικό κόσμο έχει εξαφανιστεί. Δεν το χρησιμοποιεί κανείς. Το φάρμακο. Λένε, αυτό ακριβώς. Και ξέρεις το πρόβλημα ότι ακόμα και σήμερα, ξέρεις, τα αιώνια πράγματα είναι αιώνια σε όλες τις εποχές. Το Ευαγγέλιο δεν γράφτηκε για την εποχή του Αποστόλου Παύλου. Το Ευαγγέλιο είναι το ίδιο. Χθες και σήμερα αυτό ίσως αιώνας λέει για τον Χριστό, η προσωπική επιστολή. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό, με λίγα λόγια, ότι ακόμα και σήμερα το φάρμακο και το αντίδοτο, έτσι, στη νέα τάξη πράγματων, στην παρακμή της Δύσης, στην παγκοσμιοποίηση, σε όλο αυτό που ζούμε, έτσι, στους εφιάλτες που ζούμε, το αντίδοτο το έχουμε στα χέρια μας. Ναι. Αυτό που είπες και πριν, πολύ σωστά, τον Τζιβαρελικό, του Μακρυγιάννη. Αυτό είναι το αντίδοτο. Αυτή είναι η πνευματική μας στροφή. Και έχουμε μάλιστα και αποστολή κατά τον Άγιο Νεκτάριο, όχι μόνο να το κρατήσουμε
το καλό Μαργαρίτη κρυμμένο μέσα στη γη, που λέει το Ευαγγέλιο. Έλεγα ο Νεκτάριος, όχι αυτό. Να γίνουμε εμείς οι οικουμενικοί διδάσκαλοι. Να πας δηλαδή εσύ και εγώ, εκεί που βρίσκεσαι, στο εξωτερικό, οπουδήποτε, να φωτίσεις και τον κόσμο. Να μην του δίνεις απόνερα, έτσι. Αυτά που δυστυχώς κάνουν οι σημερινοί Ορθόδοξοι. Έλα μωρέ, όλοι το ίδιο είμαστε, χριστιανοί είμαστε. Όχι. Ναι. Στον άρρωστο επιρρυκνύει την αρρώστια του. Ο καλός γιατρός τι λέει στον άρρωστο, έχεις αυτή την ασθένεια, θα σου δώσω αυτό το φάρμακο. Έτσι. Δεν αφήνεις τον άρρωστο στην αρρώστια του. Αυτή είναι, θα έλεγε κανείς, η θεραπευτική πορεία της Εκκλησίας. Έτσι. Άρα, ο σύγχρονος Έλληνας, ο σύγχρονος χριστιανός, και αυτό το τονίζει ο Άγιος Νεκτάριος, ο οικουμενικός Έλληνας και ταυτόχρονα οικουμενικά Ορθόδοξος, είναι ο διδάσκαλος της οικουμένης με αυτή την προοπτική που το αναφέραμε. Κατανοητό. Και μιας και ανέφερες και για έτσι, την Ιεραποστολή, έτσι, η ελληνική Ιεραποστολή, πώς να το πω, κάνει δουλειά. Έτσι. Α, και, ναι. Κάνει δουλειά. Έχω δηλαδή συγγενείς πολύ... Παρόλα τα οικουμενιστικά ανοίγματα και τη λάθος γραμμή που έχει αυτή τη στιγμή η ελληνόφωνη Ορθοδοξία, λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, η ελληνόφωνη Ορθοδοξία έχει πλην ελαχίστων εξαιρέσεων πάρει μια πολύ λάθος γραμμή ως προς τις διαχριστιανικές σχέσεις. Έτσι. Συμφωνώ. Παρόλα αυτά, οι τοπικές ιεραποστολές συνεχίζουν να κάνουν το πνευματικό τους έργο. Και να σου πω και κάτι. Και δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή λάθος αυτό που πιστεύω. Ξεφεύγουμε βέβαια από την κουβέντα, αλλά καλό είναι να τα συζητάμε για αυτά. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δηλαδή, ξέρεις τι, πιστεύω ότι η Ορθοδοξία στηρίζεται πολύ στο γέροντα, στον ασκητή, κατάλαβες τι σου λέω. Δηλαδή, στον πνευματικό. Θα έλεγε κανείς την έννοια της πνευματικής πατρότητας πιο σωστά. Αυτό. Εντάξει, εσύ ο θεολόγος, έτσι να με διορθώνεις. Δεν είναι κάτι το από πολύ βλόκο, έτσι. Ναι. Που, δηλαδή, ακόμα και ο Μητροπολίτης να σου πει, ρε παιδί μου, το άσπρο μαύρο, πάντα θα υπάρχουν αυτά τα καλογέρια και αυτά τα, ξέρεις, οι παΐσοι. Να δείχνουν εγώ να αντιστρέψω λίγο αυτό που συζητάμε. Δεν θα πρέπει ο Μητροπολίτης όμως να είναι πάνω απ' όλα πνευματικός πατέρας και όχι τύρανος. Αυτό είναι και το επίσημο, έτσι δεν είναι. Αυτό δεν έχει την αποστολική διαδοχή. Αυτό πρέπει να είναι. Ακριβώς. Ο Μητροπολίτης, ο ρόλος του Μητροπολίτη, ο ρόλος του Επισκόπου, και όταν λέει καμιά φορά ακούω και τώρα τελευταία για διάφορα θέματα, να μην τα συζητήσουμε σε αυτήν την εκπομπή. Υπακοή λέει. Υπακοή πού? Υπακοή στον πνευματικό πατέρα. Υπακοή σε έναν άνθρωπο που ο οποίος στοιχείται της πατράσης, που λέγαμε. Δηλαδή, στοιχείται στη γραμμή της Ορθοδοξίας. Υπακοή σε έναν νεοτεριστή. Υπακοή σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κρατικός, έχει μεταμορφωθεί από πνευματικό πατέρα και επίσκοπο της Εκκλησίας του Χριστού σε κρατικό υπάλληλο. Δεν μπορεί να υπάρξει. Γι' αυτό και ο κόσμος θα καταφέρει στον πνευματικό του. Στο γέροντά του, όπως πολύ σωστά είπες, έτσι. Και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι, θα λέγε κανείς, τα λόκ της Ορθοδοξίας σε όλους τους αιώνες? Οι ασκητές. Είναι αυτοί που είναι εργαζομένοι μέσα στους βράχους. Στην ελληνική είναι ο γέροντας, στις σλαβικές γλώσσες είναι ο στάριτς, έτσι. Και στις αραβικές, αραμαϊκές γλώσσες, γιατί έχουμε και αραβόφωνους χριστιανούς, είναι ο αβάς. Ναι. Το ίδιο όμως πράγμα. Έτσι. Είναι η πνευματική πατρότητα που περιγράψαμε πιο νωρίς. Μάλιστα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση να γυρίσουμε πάλι στον Άγιο Νεκτάριο είναι ότι ο Άγιος Νεκτάριος δεν ήταν, ξέρεις, ένα μικρό παιδί, ένα νεανίας, ο οποίος μη έχοντας που να εξασφαλίσει τα προστοζήν, πήγε και έγινε ιερέας. Δούλεψε 10 χρόνια δάσκαλος, δούλεψε στο κατάστημα που είπε σε Μπακαλής. Θέλω να σου πω ότι ήταν ψημένος όταν έγινε ιερέας. Ήταν μεγάλος, δεν ήταν μικρός. Και τη θεολογική σχολή τέλειωσε στα 39. Που για εκείνη την εποχή ήταν. Σωστά. Πάντως, ναι. Σε συνάντηση πάντως με αυτά που είπαμε πιο νωρίς για το ρόλο του Επισκόπου, για να έχουμε σαν θέμα συζήτησης, να μην διαφεύγουμε πολύ, να έχουμε τον Άγιο μας, ακόμα και η βιωτή του Αγίου ως Μητροπολίτη, τέλος πάντων, ως Επισκόπου, γιατί ήταν Επισκόπος ο Άγιος, ναι. ελέγχει τους σημερινούς Μητροπολίτες. Έτσι. Γι' αυτό σου το είπα προηγουμένως, ότι υπάρχει σύνδεση με τη σημερινή εποχή. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, μια παρένθεση, θα το πω αυτό. Έλεγε κάτι πολύ σπουδαίο. Έλεγε πώς θα γίνει η κρίση στο μέλλον. Το έχεις ακούσει αυτό, Θόδωρε? Το έχεις ακούσει ποτέ? Όχι, δεν το έχω. Πώς θα κρυφθούν? Απέναντι στο Θόδωρο θα καθίσει ένας ανάλογος Θόδωρος.
απέναντι στο φαίνωνα θα καθίσει ένας ανάλογος φαίνωνας, εννοώντας ως προς τις εμπειρίες και στα βιώματά μας που έχουμε πέρασει. Έτσι. Απέναντι στο Μητροπολίτη θα καθίσει ο Άγιος Μητροπολίτης. Έτσι. Oh, ναι. Απέναντι στον κακό στρατηγό θα καθίσει ο καλός στρατηγός. Δηλαδή θα μας ελέγξουν, θα έλεγε κανείς, τα παραδείγματα που θα είχαμε ακολουθήσει και δεν τα ακολουθήσαμε. Ναι. Δεν με συμφέρει αυτό που λες, δεν με συμφέρει. Αυτό που λέει ο Άγιος. Εντάξει, συμφωνώ. Ούτε εμένα. Θα κάτσει κανένα Άγιο Θεόδωρο απέναντι και θα τρέχω και δεν φτάνω. Αυτό. Σκέψου πόσους Μητροπολίτες τους ελέγχει, σημερινούς Μητροπολίτες τους ελέγχει, δυστυχώς το λυπάμαι που το λέω, τους ελέγχει το παράδειγμα ενός Αγίου Μαρτυρικού Επισκόπου που, που θα έπρεπε να ήταν Πατριάρχης και δεν ήταν. Καμιά φορά ξέρεις αυτό που είπε στο τέλος, ότι το πιο συγκλονιστικό σημείο της ταινίας, ας πούμε, όπως ανέφερες, ήταν η συγγνώμη. Έτσι. Από αυτή όμως την ιστορία βγαίνεται κάτι. Έτσι, βγαίνεται κάτι. Ότι πώς η Ορθοδοξία, τέλος πάντων, θα λέγε κανείς, οι διοικούσες κατά καιρούς ελίτ της Εκκλησίας, έτσι, στέρισαν από το λαό του Θεού έναν Άγιο Πατριάρχη. Κυνήγησαν τον Ιερό Χρυσόστομο, να τα λέμε και αυτά, έτσι. Γιατί ο κόσμος δεν είναι. Δηλαδή, καμιά φορά κοιτάμε το παρελθόν και λέμε, α, τι ωραία η εποχή του Αγίου Χρυσόστομου, γεμάτη Αγίους. Διώχτηκε ο Ιερός Χρυσόστομος από την Κωνσταντινούπολη. Τον κυνηγήσανε και πέθανε όρθιος, στα βάθη της Μικρασίας. Διώχτηκε ο Άγιος Νεκτάριος. Τώρα θα πεις, αυτή είναι ουσιαστικά η πορεία η χριστιανική. Συμφωνώ. Έτσι. Η πορεία η χριστιανική αυτή είναι. Πορεία μαρτυρίου. Είναι η στενή τεφλημένη οδός. Όποιος δεν θέλει να την ακολουθήσει, ας μην την ακολουθήσει. Ελεύθερος είναι. Όπως τη θέλει. Έτσι. Αλλά αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, τουλάχιστον ως προς την, θα έλεγε κανείς, ιστορική μας αυτοσυνειδησία και αυτοκριτική. Έτσι. Να δούμε πώς καμιά φορά έτσι, και οι ίδιοι οι εκκλησιαστικοί ηγέτες πέφτουν σε τραγικά σφάλματα, αδικώντας εαυτούς και αλλήλους. Και αυτό είναι και ένα παράδειγμα για τους σημερινούς καιρούς. Και σκέψου επίσης ότι πότε κοιμήθηκε ο Άγιος. Το 1920. Πότε αγιοποιήθηκε. 61 είπε ο Ανδρέας. Γεια σου, να χαιρετήσουμε και τον Ανδρέα από το Έρος Ελευθερίας. Ευχαριστούμε. Να είναι καλά. Το 61. Ναι. Έτσι. Άγγισαν πολύ. Άγγισαν αρκετά. Έτσι. Ναι. Ο κόσμος, η Ορθόδοξη συνείδηση, να ξέρει τον Άγιο Νεκτάριο, τον είχε κάνει το θεωρούσε Άγιο ζωή. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ναι. Και ξέρεις κάτι, άργησε, αλλά παρόλα αυτά, Φέδωνα, ότι ό,τι, πώς θα το πω, ό,τι, άργησε πολύ, επίσης, συγγνώμη που σε διακόπτω, Θόδωρε, άργησε πολύ και η συγγνώμη του Πατριαρχείου. Να το πούμε αυτό. Καλά η αγιοποίηση. Ήρθε όμως. Ήρθε όμως και ευτυχώς ήρθε πριν πέσει με το ελικόπτερο ο Πατριάρχης. Ευτυχώς. Έχει απόλυτο δίκιο. Ο συγκεκριμένος το έτρεξε το θέμα. Δηλαδή, ξέρεις, υπόθηκε, συγγνώμη. Ο Θεός να απάφησε. Ναι, ο Θεός να απάφησε. Λοιπόν, πες μας για τώρα. Μοναστήρι τεράστιο, φοβερό, μεγάλη επισκεψιμότητα. Ναι. Ένα ολόκληρο νησί. Άμα πεις έγινα Άγιος Νεκτάριος, λέει ο άλλος. Ακριβώς. Έτσι. Έχει αγιαστεί ο τόπος, δεν το συζητάμε. Με αυτό κάνουν οι Άγιοι. Οι Άγιοι αγιάζουν και τη γη που πατούν. Έτσι. Δεν υπάρχει Άγιο έδαφος, έτσι. Δεν υπάρχει ιερότητα έδαφος, με αυτή την έννοια. Αλλά ουσιαστικά τι αγιάζει την κτήση. Έτσι. Δηλαδή, αυτό που λέμε, ξέρεις, καμιά φορά λέει, το σκουφάκι του Αγίου Παρισίου, μεγάλη ευλογία, ξέρω εγώ, και επιτελέσει τα πάντα. Γιατί ακριβώς έχει την ακτιστικά. Ο Άγιος, η αγιότητα, η χάρη του Θεού, αγιάζει την κτήση, την ύλη. Αυτό μας απομακρύνει από κάθε έννοια μονοφυσιτισμού και όλα αυτά. Όπου πατήσει ο Άγιος, ακόμα και το σκυρίσιο, βλέπετε τη σωρή στη Θεσσαλονίκη, που είναι προσκύνημα μεγάλο στον τάφο του Αγίου Παρισίου, το κελί του Αγίου Παρισίου στην Παραγούδα, που θα πάει να πας, που είναι σημείο ιερό, έτσι, διακονήθηκαν εκεί πλήθος χριστιανών. Έτσι, το μοναστήρι της Έγινας, στην περίπτωση μας εδώ, του Αγίου Νεκταρίου, που από εκεί που ήταν ένα τίποτα και με αγώνες και με πόνο και με κυνήγια και με ιστορίες, έγινε η Έγινα ουσιαστικά είναι το νησί του Αγίου Νεκταρίου. Έτσι, αυτό συμβαίνει πάντα. Ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτός που πήγε και τα. Καλά, ο Αγίας Ρώσος, το συζητάμε, όσο θα δει πιο πάνω. Είμαστε εντάξει, τώρα γίνεται χαμός.
Να μην πιάσουμε τα εφτάνησα από ό,τι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, έβαλε από έναν Άγιο σε κάθε νησί για να μην έρθουν οι καθολικοί από εδώ, ας πούμε, έτσι, να μην τα πολύ να μην σωστά. Τα εφτά. Πολύ σωστά. Ναι. Αλλά πολύ σωστά. Για την Έγινα, το φιστί και η γίνηση, ο Άγιος Νεκτέριος θα πήγε. Φαντάσου. Την καλλιέργεια. Φαντάσου. Φαντάσου. Δηλαδή ένας ολόκληρος τόπος ζει από έναν άνθρωπο. Που είναι μια παράδοση το φιστί και η γίνηση, και οικονομικά το είναι μια παράδοση ότι τη μαστίχα για τη Χίο, ας πούμε. Αυτό λέω. Ακριβώς έτσι. Αυτό λέω. Έτσι. Πολύ σωστά. Ο τόπος είναι ένας ο Άγιος Νεκτάριος. Δηλαδή το νησί, ας πούμε. Δηλαδή, κατάλαβες. Ο τόπος Αγιάσκια. Έτσι. Σωστά, σωστά. Ή ακόμα και τώρα. Ναι. Μάλιστα. Ο τόπος αγιάστηκε και η νέα τάξη πραγμάτων και το καλλιτεχνικό κατεστημένο τέλος πάντων κονιοτοποιήθηκε χάρη σε μια ταινία, για να γυρίσουμε και σε αυτό. Και εύχομαι αυτό να αποτελέσει έναξη για μια σειρά ορθόδοξων ταινιών, όπως βλέπουμε ήδη να συμβαίνει στη Ρωσία, που έχουν γυριστεί πολύ σπουδαία πράγματα, όπως είναι ο Βίος του Αγίου Λουκά της Κρυμαίας, ιδιαίτερος αγαπητού και στα ελληνικά χώματα και στον ελληνισμό. Και μακάρι εδώ στην Κύπρο έχουμε λείψανα. Έχουμε και ναό εδώ. Βεβαίως, βεβαίως. Και μακάρι να συνεχιστεί αυτή η παραγωγή πνευματική. Έτσι, να σου πω ποια άλλη ταινία με εντυπωσίασε πολύ. Ο βοσκός του Γιάννη του... Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Του Στραβόλεμου. Έπαθα πλάκα. Και ειδικά που όταν μπήκε την guest star ο Άγιος Παΐσιος. Ναι. Εξαιρετική. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό κάτι δείχνει, Θοδωρέ. Αυτό το χαρτογραφούμε και το λέμε και το λέμε και συχνά και σε άλλες εκπομπές που κάνουμε. Ότι κάτι δείχνει. Ότι δείχνει ότι σιγά σιγά. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, ήμουν πιο απογοητευμένος. Και ειδικά ως προς τη νέα γενιά. Αλλά όσο ξέρεις, καμιά φορά απογοητεύεσαι και περνά ο καιρός και εμείς μεγαλώνουμε και βλέπουμε τη νέα γενιά, ίσως και με λίγο πιο συντηρητικό μάτι. Αλλά διαρκώς αντικρίζω γύρω μου ανθρώπους οι οποίοι νέα παιδιά, παιδιά στα κρύα τα νερά. Παιδιά τα οποία δεν τους φαίνεται και αναζητούν την ορθόδοξη πίστη. Έχω τέτοια παραδείγματα. Που συνεχώς θα έλεγε κανείς, θα μου βουλώνει το στόμα με την καλή έννοια, ότι ξέρεις, κανένα φορά λες, αμάν, τι θα γίνει, αυτά τα παιδιά που θα πάνε. Είναι σαν πρόβατα χαμένα πλανήτη. Όχι, δεν θα γίνει έτσι. Έτσι βλέπεις παιδί 20 χρονών, ας πούμε, μου είχε περίπτωση τώρα νεαρός, 20 χρονών και μου λέει, τι αγοράζα. Μοντέρνο άνθρωπο, δεν καταλαβαίνει ότι βρίσκεται σε κάποιο πληθυσιαστικό περιβάλλον. Και μου λέει: αγόρασε στη δουλειά μου, ας πούμε. Και μου λέει: αγόρασε κάποια βιβλία, α πούμε. Τι βιβλία αγόρασε, τι βιβλία αγόρασε. Και μου δείχνει, ας πούμε, του λόγου του Αγίου Παϊσίου. Ναι. Τα κόκαλα. Και του λέω: πουτά. Μου λέει: ναι, τα διαβάζω, μου λέει: ξέρεις, εγώ. Δηλαδή, όταν βλέπει τέτοια πράγματα και τα θεωρεί στη σημερινή εποχή, ας πούμε, τη αβόρα τη τηλεοπτική και τη πολιτισμική μα παρακμή, α πούμε, το θεωρεί σημείο μέγα. Δηλαδή το ότι πήγα νέα παιδιά και είδα την ταινία, ας πούμε. Μεγάλη υπόθεση. Ναι, μεγάλη υπόθεση. Συμφωνώ μαζί σου. Και το συζητούσαμε τον Παναγιώτο Γιαννάκη και τον Γιάννη τον Γκαλφόπουλο το Μάιο που μου είχαν φιλοξενήσει τα παιδιά. Μπράβο. Εγώ μπράβο, θεωρώ μπράβο. Ότι πάμε προς το καλύτερο. Δηλαδή, δεκαετία του 80, δεν μπορούσες να πεις ότι νηστεύω. Θοδωρέ, το έχουμε πει πολλές φορές αυτό. Και το σε παίρνανε με τις ντομάτες. Τώρα τους δουλεύεις εσύ. Έτσι. Όπως πολύ σωστά το ανέφερες. Απόλυτα. Όπως πολύ σωστά ανέφερες με τους συναγωνιστές και αδελφούς μας, τον Παναγιώτη τον Γιαννάκη και τον Γιάννη τον Γκαλφόπουλο, που είναι αδέρφια και καλοί φίλοι. Το έχουμε αναφέρει αυτό. Όπως και κάνουν και πολύ καλή δουλειά, έτσι. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ καλή δουλειά και τους αγαπώ ιδιαίτερως. Έχουμε δεσμούς αίματος. Είμαστε απόλυτα ομόφωνες. Αυτό που λέω είναι εξής, αυτό που τόνισες πάρα πολύ σωστά και πρέπει να το πούμε ότι έχουμε κάτι καλύτερο στα χέρια μας από ό,τι τα παλιότερα. Στη δεκαετία του 80, ακριβώς αυτό, αν μιλάει για νηστεία, θα σε πλακώσει στις καραβαζιές. Και σήμερα. Του τρολάρει εσύ, παιδόν. Έτσι. Πολλά παιδιά. Ξέρεις πόσοι νέοι κρατάνε τη 40η. Πάρα πολλοί κόσμοι. Ναι, εντάξει, εγώ δεν την κρατάω, αλλά ναι, θέλω να σου πω. Βλέπω κόσμο ότι την κρατάει. Δηλαδή, όταν αναγκάστηκε το McDonald's να κάνει Mac 40η, να σου πω ένα παράδειγμα. Τώρα, McDonald's. Δηλαδή, έτσι. Τι έγινε εδώ. Ναι. Σωστό. Έτσι είναι. Που θα προσπαθούν αυτό το πράγμα πάντα να το κόψουν και θα μου εμφανίζονται τη Μεγάλη Παρασκευή να μου τρώνε σουβλάκια. Αλλά είναι γραφική και περιφερειακή. Ναι, έτσι είναι όπως τα λες. Και αν μη τι άλλο, όλοι εμείς τέλος πάντων, όπως μου έχεις παρακολουθήσει και με έχεις δει, αν κάνουμε μια χιουμοριστική προπαγάνδα και αν τους κονιωτοποιούμε, τους ρεζιλεύουμε ουσιαστικά. Αυτό κάνουμε. Έτσι μπαίνουμε στη διαδικασία να τους κονιωτοποιούμε αυτόν τον τρόπο.
Γιατί ποιος είπε ότι ο Χριστιανός πρέπει να είναι Κατηφής. ο κατηφής και ο σκυμμένο το κεφάλι κτλ. Καταρχήν ο Άγιος Παΐσιος όλη ώρα χάβα λέγανε. Φύτευε τα καλαμάρια, τα κουτιά με τις κονσέρβες, έτσι δεν είναι. Έκανε χάβαλ όλη την ώρα. Ειδικά ο Άγιος Παΐσιος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πηγαίο χυμό. Πηγαίο. Έτσι. Και ιδιαίτερα έξυπνο. Έξυπνο πνεύμα. Εγώ τον Άγιο Παΐσιο τον θεωρώ ως τον ένα από τους 20 μεγαλύτερους Έλληνες όλων των εποχών. Προσωπικά. Δεν σου λέω Αγίους, σου λέω Έλληνες. Συμφωνώ μαζί σου. Μιλάμε τώρα τη σκληρή Έλληνες, δεκαετία Έλληνες. Των Σοβιέτ στην Ελλάδα. Ο Παΐσιος, κυρίως ο Παΐσιος κράτησε άμυνα. Έτσι. Από το κελί εκείνο όταν πρέπει πλέον... να περάσαν οι μισοί Έλληνες. Δεν το συζητάμε. Όταν πλέον στη δεκαετία του 80, έτσι να το πούμε αυτό, είχαν παρακμάσει και οι εκκλησιαστικές οργανώσεις. Πλέον δεν έλεγαν τίποτα. Είχαν συγκεκριμένο κόσμο τέλος πάντων. Είχαν γίνει κάτι σαν μολού κουκουέ, θα λέγε κανείς. Δυστυχώς είχαν παρακμάσει. Ελάχιστες εξαιρέσεις φωτεινές, όπως ο Βατήχαρ Άλεμος του Ορθόδοξου τύπου και όλα αυτά, κάνανε κάποιο αγώνα να κρατήσουν το ποινιό τους. Αλλά η δεκαετία του 80 ήταν, θα έλεγε κανείς, καλά και καλώς την ανέφερες, καταλήτης. Δηλαδή ήταν ένας οδοστοτήρας που εξάρθρωσε πάρα πολλά πράγματα. Και όντως τότε υπήρξε και, να το πούμε αυτό, μια τεράστια στροφή στον αγιορείτικο μοναχισμό. Έτσι. Δηλαδή τότε βλέπουμε τον αγιορείτικο μοναχισμό να βρίσκεται σε μια περίοδο ακμής, ουσιαστικά τη δεκαετία του 80, τότε δηλαδή που χρειάστηκε. Και έχουμε το παράδειγμα του Αγίου Παϊσίου, του Αγίου Πορφυρίου. Σωστό. Βλέπω ένα σχόλιο από τον Γιώργο Τσουμάνη, η Ορθοδοξία είναι χαμόγελο, λέω. Λέει, και από κάτω ακριβώς ο Ανδρέας λέει, αναφέρει τον Αυγουστίνο, τον Καντιώτη και τον Σβατιανό. Ήμουνα παρόν, εγώ με τον αδερφό μου, τον δεύτερο, στην ομιλία, σε εκείνη την κορυφαία ομιλία που έκανε ο Φλωρίνης Αυγουστίνος, η πίστη των ηρώων του 21. Ναι, συζητάμε. Που στο τέλος έδωσε το μικρόφωνο στον Σβατιανό, τον Άγιο Σβατιανό, έτσι. Και θυμάμαι φεύγοντας από την ομιλία, συμφέροντα, πήραμε ένα ταξί και ρωτάει ο ταξιτζής τη μάνα μου, λέει, πού ήσασταν, ήμασταν στον Καντιώτη, και έπεσε, φίλε, φωνή και κακό. Δηλαδή δεν μπορούσες εκείνη τη δεκαετία να μιλήσεις. Ενώ τώρα είσαι, ξέρεις, τώρα πας άνετα, είσαι άνετος τώρα. Ακριβώς, ισχύει. Ναι. Σήμερα βέβαια έχουμε κάτι άλλο, ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα, το οποίο στη δεκαετία του 80 δεν υπήρχε, η αλήθεια. Γιατί για να τα λέμε. Ξέρεις, καμιά φορά οι πειρασμοί λέει θα έχει πειρασμούς εκ δεξιών, θα έχει πειρασμούς και εξ αριστερών. Σήμερα δυστυχώς έχουμε την αντίδραση εντός της Εκκλησίας. Δυστυχώς. Δηλαδή πλέον θα λέγει κανείς η αριστερά του κυρίου, μέσα σε πολλά εισαγωγικά αυτό που λέω τώρα, έτσι. Ναι. Πολεμάει, θα λέγει κανείς, το ορθόδοξο φρόνημα. Δηλαδή σήμερα βρίσκουμε ανθρώπους οι οποίοι τέλος πάντων. Θα λέει κανείς, το κοσμικό πνεύμα δεν επιτίθεται απ' έξω στην Εκκλησία, αλλά εντός της Εκκλησίας επιτίθεται σε μέλη του τα οποία τέλος πάντων βρίσκονται στη γραμμή του Αγίου Παϊσίου. Δηλαδή ξαφνικά, ναι. Βλέπουμε, να το κάνω και σαν παράδειγμα για να γίνει κατανοητό και στους ανθρώπους που μας ακούνε, βλέπουμε Αρχιμανδρίτη να γράφει στον εφημέριο, που είναι το επίσημο περιοδικό της Εκκλησίας Ελλάδος, να γράφει κατά του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Και βέβαια το πιάσα από αυτό το κάτω. Και τώρα δεν γίνεται. Εντάξει, το πήρες και το τράβηξε τα μαλλιά. Και το αναγκάσανε σε απολογία. Τα έπαιρνε πίσω, τα ξανά έπαιρνε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι άσε τη δεκαετία του 80, ζωή Καντιώτης, ζωή Γεώργιος Καψάλης, έτσι, πρόσωπα τα οποία ήταν ιερά, Θεόπλητος Ιωνισιάτης, ιερά πρόσωπα, άγιοι, γιατί πρόκειται περί Αγίων τα πρόσωπα αυτά, έτσι. Στη δεκαετία του 80 τολμούσες να γράψεις σε οποιοδήποτε έντυπο θρησκευτικό κατά του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, την επόμενη μέρα θα σε είχαν εξηρήσει με μπικ και χωρίς αυτοξηρήσματος. Έτσι, αυτό. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση. Όμως, επειδή η Ορθοδοξία είναι βιωματική, όπως είπες, σε άνθρωπο ο οποίος έχει βιώσει και ο Πατριάρχης ο ίδιος να βγει και να πει: παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα, είναι ψέματα όλα αυτά, δεν θα τον πιστέψουμε. Καταλαβαίνεις, λέω. Οπότε δεν ναι. Και ήδη δεν το πιστεύουν. Ναι, εντάξει, σωστό. Σωστό. Εντάξει. Σωστό. Τελεία. Σωστό. Δεν το αλλάζω. Εντάξει, σωστό. Οκ, okay, μέχρι εκεί. Μάλιστα. Έρχεται ταινία Άγιος Παΐσιος τώρα, πες μας. Ξέρεις κάτι, 12 επεισόδια. Να σου πω κάτι, το έχω ακούσει. Κύπριος σεναριογράφος. Ναι, δώσ' μου εδώ λίγο ρεπορτάζ, γιατί δεν το γνωρίζω. Γιώργος Τσιάκας. Γιώργος Τσιάκας. Ναι. Ωραία. Πολύ αυτό καλύτερο. Το άκουσα εγώ
Σαν πληροφορία, το άκουσα στα παιδιά στο Red Society. Μας ενημερώνει καλή μας η Φιγένεια Καψωμενάκη και παρακολουθεί τα καλλιτεχνικά δρόμενα. Και μου το έχει αναφέρει ότι έχετε κάτι με τον Άγιο Παΐσιο, αλλά αναλυτικά δεν το έχω κοιτάξει, δεν το έχω ψάξει. Μακάρι 12 επεισόδια. Φέτο θα τα μαζέψει όλα. Ναι, αυτό πιστεύω και εγώ. Κυκλοφορεί και τρέιλερ. Ξέρεις τι γίνεται, θέλω να το πούμε αυτό. Πρέπει να είναι όμως και κάτι καλλιτεχνικά, ποιοτικό και σπουδαίο για να μην αδικηθεί. Έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, είχα δει, θα λέγε κανείς, από τις καθημάς ταινίες, είχα δει, ας πούμε, τα παιδιά της Αμαρίνας, έτσι, και είχα απογοητευτεί στην άθλη. Γιατί ήταν κάτι και τα πρόχειρο. Καλές οι προθέσεις, έτσι, αλλά σκηνοθετικά είχε προβλήματα, τέλος πάντων, ναι. Υπήρχε, ηθοποιοί ήταν άνθρωποι που ήταν προφανώς, δηλαδή εδώ στην περίπτωση του Σεβετάλη και δεν το μεγαλειώδες, είναι ότι είδαμε και κάτι καλλιτεχνικά και σκηνοθετικά άριστο. Αφήνω τον νόημα. Είχε μπάτζετ όμως η ταινία. Είχε μπάτζετ η ταινία. Ταινία είχε μπάτζετ. Ενώ τα παιδιά της Αμαρίνας ήταν. Μπράβο, ήταν. Τίποτα. Χωρίς μπάτζετ. Μόνο με εθελοντές. Ακριβώς. Άρα αυτό που εγώ. Μίλησα με τον Βασίλη και μου το είπε. Έτσι. Αυτό που εγώ. Ο ίδιος ο Βασίλης δεν τη μετράει σαν ταινία αυτή. Α, οκ. Εγώ δεν θέλω να του αδικήσω του ανθρώπου. Ότι γίνεται καλό είναι. Αλλά αυτό που εύχομαι εγώ για να γίνει και ένα καλό μπαμ σε κάθε περίπτωση. Και την παράδοση του Αγίου του Θεού να την ακολουθήσουμε, να φάνε ένα χαστί και να φάνε και ένα δεύτερο και ένα τρίτο, να μην ξέρω από πού τους έρχεται. Έτσι, εύχομαι ολόψυχα ό,τι καλλιτεχνικά γίνεται να υπάρχει τέλος πάντων, αν μη τι άλλο, ναι. Ξέρεις, μια ποιότητα και ένα επίπεδο σε αυτό που συνηθίσαμε. Για, αυτό να μην έχουν λαβεί, για να μην έχουν λαβεί και οι πένες που λέγαμε προηγουμένως. Σωστό, σωστό, σωστό. Καταλαβαίνω πώς το θέτεις. Καταλαβαίνω. Μάλιστα. Ωραία, Φέδωνα. Χάρηκα πολύ. Θοδωρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που συναντηθήκαμε. Ελπίζω εμένα μου αρέσουν οι συζητήσεις αυτές, οι απλές, οι ξέρεις, παρελθυντικές, μου αρέσουν. Ναι, εκεί βγαίνουν τα μεγαλύτερα διαμάντια. Αυτό πιστεύω και εγώ και νομίζω ότι έχει και αξία, γιατί ξέρεις, είναι, θα έλεγε κανείς, κάτι το οποίο ξεκουράζει και τον κόσμο. Ακούει πράγματα τα οποία, αν μη τι άλλο, τον ευχαριστούν και του προκαλούν, θα λέει κανείς, πνευματική τέψη, αλλά και χαλάρα, έτσι, δεν λέμε κάτι το περισπούραστο, ούτε κάτι πολύ εξειδικευμένο. Λέμε πράγματα που σκέφτεται ο καθένα, ο καθένας άνθρωπος. Εγώ προσωπικά θέλω να σε ευχαριστήσω, πραγματικά. Εγώ σε ευχαριστώ. Συναντηθήκαμε σε μια πολύ καλή εκπομπή και θα να δώσουμε ραντεβού στο επανειδή, όποτε θελήσεις, εγώ είμαι πάντα στη διάθεση. Τα καλά του κορονοϊού αυτά, Φέδωνα, αν μπορούμε να πούμε αυτή την έκφραση, άρα. Γιατί έχει ανθρώπους που χάσανε δικούς τους και δεν θέλω να μιλάω έτσι. Δυστυχώς. Και ο Θεός να τους αναπαύσει, αλλά ξέρεις κάτι, με τον κορονοϊό έγινε και ένα μπαμ. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω ειδήσεις, δεν βλέπω τηλεόραση και δεν αισθάνομαι ανενημέρωτος. Βλέπω αυτά τα δικά μας. Right Society, Αέρο Ελευθερίας, ξέρεις αυτά τα δικά μας, τα βλέπω και είναι μια χαρά. Εγώ αυτό που λέω, το λέω και στα παιδιά στο Right Society και το λέω όπου βρεθώ και που σταθώ και σε όσους ανθρώπους θεωρώ συναγωνιστές και αδελφούς, μεταξύ των οποίων και εσύ, λέω ότι θα πρέπει, σε κάθε εκπομπή το λέμε αυτό, θα πρέπει πλέον στο εξής, οι προσπάθειές μας γενικότερα, ο καθένας από το δικό του βέβαια μεταρρύζει, αλλά οι προσπάθειές μας να είναι πιο συντονισμένες. Και σωστή. Το λέω με αγάπη αυτό, έτσι, δεν το λέω προς θεωρώ κριτικά. Έτσι, το ότι κάνουμε σπουδαία δουλειά, δηλαδή δίνουμε γραμμή κατευθείαν ένα θέμα και τους πολιορκούμε και τους πηγαίνουμε μπαμ, 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 μπαμ. Έτσι. Ειδικά με τον Άγιο του Θεού είχαμε κάνει 10 διαφορετικές εκπομπές, πάμε πολύ βόλο. Αυτό να είναι ένα παράδειγμα. Έτσι, να αποφασίζουμε εμείς οι ίδιοι, έτσι, που δεν μας χωρίζει τίποτα, μας ενώνουν τα πάντα και δεν μας χωρίζει τίποτα. Βέβαια. Να αποφασίζουμε εμείς οι ίδιοι τη δική μας ατζέντα, έτσι, τη δική μας ατζέντα. Και την οποία τα ατζέντα θα την προβάλλουμε ο καθένας με τον προσωπικό του αγώνα εφόρετ άρθει, στο δικό του μετέριζε. Αυτό είναι η δική μου ευχή προσδοκία. Έτσι, για να κλείσουμε και με ένα μήνυμα, ας πούμε, ως προς τις δικές μας προσπάθειες. Μάλιστα. Εμείς τώρα, κοίταξε να δεις, μέχρι το τέλος της χρονιάς, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, έχουμε σίγουρα ένα αφιέρωμα στον Άγιο Πορφύριο με τον Δημήτρη τον Βερδελή. Πολύ 2 Δεκεμβρίου, ανήμερα. Τον οποίο Άγιο Πορφύριο τον έχει πάρει με το ταξί κούρσα ο πατέρας μου, έτσι, εν ζωή. Ναι, με. Λοιπόν, και έχουμε και ένα αφιέρωμα για τον απολογισμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση, έτσι για να κλείσουμε με τον Μελέτο Μελετόπουλο. Αυτά τα σίγουρα. Και βλέπουμε. Εντάξει, θα μας χαρίσει, φαντάζομαι, και αρκετές πάσες και επικαιρότητα. Γιατί πάντα δεν έχει πρόβλημα. Ναι, εντάξει. Είμαστε σε επαφή. Θέματα από συζήτηση. Ναι, ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Θοδωρή, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Να έχουμε την ευχή του Αγίου. Αμήν. Και να μας σκεπάζει.
Η χάρη του Αγίου να μας σκεπάζει. Αυτό. Έτσι, αυτό. Άντε. Χαιρετώ, χαιρετώ. Γεια. Γεια. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.